Η Ελλάδα είναι πρωτοπόρο σε διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματο και λειτουργεί ω εξαγωγέα ενεργειακή ασφάλεια για του γειτονέ τη, δήλωσε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μιλώντα σήμερα σε διεθνέ συνέδριο για το υγροποιημένο φυσικό αέριο που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Η Ελλάδα είναι εξαγωγέα ενεργειακή ασφάλεια στου γειτονέ μα και αυτό οφείλεται κυρίω στην ενεργειακή μα στρατηγική και τη στρατηγική στον τομέα του φυσικού αερίου. Η κρίση αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη τη Ευρώπη και η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή αυτή τη αλλαγή. Σε λίγα χρόνια μπορεί να έχουμε δύο, τρει ή και τέσσερι πλωτού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Στο θέμα των τιμών, τόνισε ότι η άνοδο πιέζει του καταναλωτέ και τι επιχειρήσει. Πρόσθεσε ωστόσο ότι η ανάπτυξη τη ελληνική οικονομία που προηγήθηκε και συνεχίζεται επιτρέπει την ενίσχυση των καταναλωτών. Επανέλαβε δε τι προτάσει τη ελληνική κυβέρνηση προ την Ευρωπαϊκή Ένωση για λήψη μέτρων παρέμβαση σε μια αγορά που, όπω επισήμανε, χαρακτηριστικά δεν λειτουργεί σωστά.